Γεια σας από την ομάδα Αυτάρκειας. Σήμερα θα σας δείξουμε πώς φτιάχνουμε μία αυτοποτιζόμενη γλάστρα χρησιμοποιώντας δύο γλαστρούλες από αυτές που υπάρχουν στο εμπόριο. Θα χρησιμοποιήσουμε δύο τετράγωνες γλάστρες όπως βλέπουμε, έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε το κενό το οποίο δημιουργείται, αυτό εδώ το ύψος δηλαδή, ανάμεσα στις δύο γλάστρες. Αυτό εδώ. Θα προσέξουμε οι γλάστρες μας να μην έχουν τρύπες και στα σημεία αυτά που είναι πιο λεπτό το πλαστικό, καλό είναι να ενισχύσουμε με λίγη σιλικόνη. Στην επάνω γλάστρα, στη γλάστρα στην οποία θα βάλουμε το χώμα, θα ανοίξουμε στο κέντρο μία τρύπα με διάμετρο τέτοιο ώστε να χωράει ένα μικρό μπουκάλι νερού πλαστικό. Ανοίξαμε λοιπόν την τρύπα, βλέπουμε ότι το μπουκαλάκι χωράει ίσα-ίσα. Και τώρα θα τοποθετήσουμε τώρα τις γλάστρες στη θέση τους, το μπουκάλι, και με ένα μαρκαδόρο θα σημαδέψουμε το μπουκάλι γύρω γύρω στο ύψος το οποίο θα το κόψουμε. Κόψαμε λοιπόν το μπουκαλάκι, βλέπουμε ότι έχετε ακριβώς στο ύψος της τρύπας που έχουμε ανοίξει. Και τώρα θα το ανοίξουμε τρυπούλες γύρω-γύρω, όπως και από κάτω. Στη γωνία θα ανοίξουμε μια δεύτερη τρύπα, από όπου θα περνάει ένα σωλήνας, για να μπορούμε να γεμίσουμε με νερό τη δεξαμενή μας. Η δεξαμενή φυσικά είναι ο χώρος, ο κενός χώρος που έχει δημιουργηθεί ανάμεσα στις δύο γλάστρες. Ανοίξαμε τη δεύτερη τρύπα και θα τοποθετήσουμε το σωλήνα. Ο σωλήνας βλέπουμε έχει ύψος λίγο πάνω. Λίγο παραπάνω από τη γλάστρα, για να υπάρχει έτσι δίωδος για το νερό. Στο ύψος που αρχίζει η δεξαμενή, στο εξωτερικό της δεύτερης γλάστρας, ανοίγουμε μικρές τρυπούλες, μία από κάθε πλευρά, έτσι ώστε να μπορεί να φεύγει το νερό σε περίπτωση υπερχείλισης. Είμαστε σχεδόν έτοιμοι. Θα τοποθετήσουμε το μπουκαλάκι μας, το οποίο έχουμε ήδη τρυπήσει φυσικά, στη θέση του. Και από πάνω θα ρίξουμε τώρα ένα υπόστρωμα υδροπονίας και λίγη ελαφρότητα. Το τρυπημένο μπουκαλάκι φυσικά χρησιμοποιείται για να μπορεί να ανεβάζει ουσιαστικά την υγρασία στο χώμα της γλάστρας μας. Στη συνέχεια μένα να βάλουμε το χώμα και φυσικά το φυτό μας. Την πρώτη φορά θα ποτίσουμε και το χώμα, φυσικά θα γεμίσουμε και τη δεξαμενή, τις επόμενες φορές θα γεμίσουμε μόνο τη δεξαμενή. Τώρα θα γεμίσουμε τη δεξαμενή. Βλέπουμε ότι μόλις γέμισε η δεξαμενή, το νερό άρχισε να φεύγει από την τρύπα την οποία έχουμε ανοίξει. Οπότε και σταματάμε να ρίχνουμε άλλο νερό. Καλή επιτυχία λοιπόν και ευχόμαστε όμορφους κήπους.